Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Την πρωινή έκδοση οδηγεί το BMW 218i Active Tourer. Αποκτήστε το με 26.900 αυτόματο και με υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έλπις Γεωργίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, σε πολύ λίγες ώρες πέφτει η αυλαία της εκστρατείας για το δημοψήφισμα της Κυριακής στην Ελλάδα. Σήμερα υπάρχουν συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτές τις συγκεντρώσεις θα πέσει η αυλαία της εκστρατείας υπέρ των δύο απόψεων. Χθες ήταν η συγκέντρωση του ΚΚΕ. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση υπέρ του όχι στις 7.30 στην πλατεία Συντάγματος. Θα μιλήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξη Τσίπρας. Την ίδια ώρα στο Καλλιμάρμαρο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση υπέρ του ναι, στην οποία έχει καλέσει η πρωτοβουλία Μένουμε Ευρώπη. Ενώ τώρα το μεσημέρι σε λίγο, μια τρίτη συγκέντρωση στις 12.30 στην πλατεία Κλαθμόνος με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ. Θα υπάρξει και αυτή η εκδήλωση. Τρεις συγκεντρώσεις λοιπόν σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα που πέφτει η αυλαία. Λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες για το δημοψήφισμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι οι καταθέσεις των πολιτών είναι εγγυημένες και υποστήριξε ότι άμεσα θα υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Παράλληλα, να πούμε ότι στο Μαξίμου επικρατεί πυρετός συσκέψεων. Σήμερα το απόγευμα, σας είπα και προηγουμένως σε 7.30, ο Αλέξη Τσίπρας θα μιλήσει σε συγκέντρωση που θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος και θα τοποθετηθεί για μια ακόμη φορά υπέρ του όχι την Κυριακή. Επικρατεί μια ικανοποίηση στην ελληνική κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στην έκθεση του Ταμείου περί μη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, και σε αυτή την έκθεση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέτει θέμα αναδιάρθρωσης αυτού του χρέους. Ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα είπε ότι με την έκθεσή του το Δέλτα Νιτάφ δικαιώνει την κυβέρνηση και ότι αποτελεί ομολογία αποτυχίας του μνημονίου. Μίλησε ψες στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Ελλάδα μιλάμε έτσι πάντα, υποστήριξε ότι επιθυμεί την παραμονή της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο με μια βιώσιμη συμφωνία, όπως είπε. Είπε ωστόσο ότι δεν θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη ως μια αποικία. Αναφέρθηκε και στις κινήσεις που θα κάνει ο ίδιος την επομένη του δημοψηφίσματος. Οι τράπεζες, είπε, θα ανοίξουν με συμφωνία. Είτε με μια συμφωνία που δεν θα είναι βιώσιμη, αν ψηφίσει ο κόσμος ναι, αν ο λαός ψηφίσει όχι, την επόμενη μέρα, εγώ, λέει ο Πρωθυπουργός, θα είμαι στις Βρυξέλλες και θα υπογράψω συμφωνία. Να μην ανησυχεί ο κόσμος, θα έχουμε συμφωνία σε 48 ώρες, είπε ο κ. Τσίπρας, μετά το δημοψήφισμα. Παράλληλα, ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα στην περίπτωση που επικρατήσει το ναι και τόνισε ότι θα κινήσει αμέσως τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Αν ο λαός, είπε, επιλέξει το ναι, θα είναι απολύτως σεβαστή η επιλογή του. Αμέσως η επιθυμία του ελληνικού λαού θα γίνει νόμος. Εγώ θα παραμείνω εκ του ρόλου μου ο θεσμικός εγγυητής, λέει ο κύριος Τσίπρας, και θα κινήσω τις απαραίτητες διαδικασίες τις οποίες προβλέπει το Σύνταγμα μέσα από τη συνεννόηση και με τα συλλογικά όργανα του κόμματός μου, αλλά και μέσα από τη συνεννόηση με πολιτιακούς παράγοντες και τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις ψες στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα σας μεταφέρω κάποιες ειδήσεις πρωτού πάμε στους πρώτους μας καλεσμένους, γιατί είναι συνεχής η ροή των ειδήσεων και των εξελίξεων. Την Δευτέρα θα είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το μέλλον
των ελληνικών τραπεζών. Άφησα μετάβλητο τον ΕΛΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το ποσοστό κουρέματος των ελληνικών ενεχείρων μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα θα πάρει αποφάσεις, Δευτέρα πρωί μετά το δημοψήφισμα. Με βάση τις αποφάσεις αυτές θα δημιουργηθούν και τα σενάρια για το τι θα συμβεί με τις τράπεζες και τις καταθέσεις. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης έτσι όσον αφορά στο ειδησιογραφικό κομμάτι. Θα κάνουμε αρχή με τον «Θα πάμε Αθήνα». Μας ακούει ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, είναι εκλογολόγος και πολύ γνωστός βεβαίως και σε εμάς εδώ στην Κύπρο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα στους ακροατές του Άστρα. Μου έχει λείψει η Κύπρος, πρέπει να σας πω. Πολύ ωραία. Να έρθετε εδώ τις επόμενες μέρες μετά το δημοψήφισμα. Να έρθετε εδώ. Λοιπόν... Αν γίνεται, γιατί το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή και η Κύπρος αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση, σίγουρα πολύ μικρότερη από αυτή της Ελλάδας, είναι διάκριτη η διαφορά. Το κυπριακό πολιτικό σύστημα και η κυπριακή κοινωνία αντιμετωπίζει με πολύ πιο οργανωμένο και ενωμένο τρόπο την κατάσταση από αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, βέβαια... Είναι μια τεράστια διαφορά που δείχνει ότι η Κύπρος, και τι είναι ένα πολύ μικρότερο κράτος, είναι πολύ πιο οργανωμένη. Βέβαια εδώ οι επικρίσεις τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, της σημερινής αντιπολίτευσης έναντι του Προέδρου, είναι ότι όταν τότε το Μάρτι, όπως ο ίδιος είπε, το έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο και για το κούρεμα, βέβαια αυτό που λέμε ότι ήταν δική μας εισήγηση το κούρεμα των καταθέσεων, αυτό που κάτι πρωτοφανές δεν έχει ξανασυμβεί στον πλανήτη αυτό που έγινε στην Κύπρο. Τέλος πάντων, ο Πρόεδρος λέει ότι του έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο, έμεινε όμως εκεί απαθής, ούτε καν ήρθε εδώ να διαβουλευτεί με την πολιτική ηγεσία, αποφάσισε. Και πήρε την τύχη στα χέρια του και έγινε αυτό που έγινε. Εντάξει, τουλάχιστον εκεί θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Θα πει είτε το ναι είτε το όχι, το ό,τι θέλει να πει. Κύριε Θεοδωρικάκου, νομίζω ότι τώρα μας ακούτε καλά. Ναι, βεβαίως, ναι. Μια χαρά σας. Λοιπόν, έλεγα αυτή τη διαφορά, λέω, την οποία επισημαίνει και εδώ η αντιπολίτευση. Ναι. Νομίζω ότι δικαιολογημένα η αντιπολίτευση στην Κύπρο έχει αυτά τα επιχειρήματα. Η δική μου αναφορά είναι συνολική. Δεν είναι σε επιμέρους λεπτομέρειες. Ξέρετε, έχει πολύ σημασία πώς αντιμετωπίζει μια κοινωνία μια κατάσταση. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν αντιθέσεις. Μια κοινωνία δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, υπάρχουν συμφέροντα. Λοιπόν, εσείς είστε ο άνθρωπος που διαβάζει καθημερινά την κοινωνία μέσα από τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως, πάντα εργαλείο είναι και τη δεδομένη στιγμή που το πράττεται αυτό είναι η θέληση και η βούληση του λαού. Πείτε μας τώρα λίγα 24 ώρα πριν ανοίξει η κάλπη. Πάλι έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να είμαστε εντάξει, κύριε Θεοδωρικάκο. Εντάξει ήμασταν και πριν, ίσως κάποιος δεν θέλει να μιλήσει. Δεν ξέρω τι. Πέφτει η γραμμή συνεχώς. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας, είμαστε λίγα 24 ώρα πριν ανοίξει η κάλπη. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις. 48 ώρες πριν. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε, καταρχήν έως τώρα έχει δημοσιευτεί 1-2 δημοσκοπήσεις. Έχουν δημοσιευτεί 2 δημοσκοπήσεις, η μία δίνει προβάδισμα στο όχι πριν από μερικές ημέρες, η άλλη σήμερα το πρωί δίνει μια μονάδα διαφορά υπέρ του ναι. Επομένως, με βάση δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι καθαρό το αποτέλεσμα. Και η αίσθηση που υπάρχει εδώ είναι ότι ο λαός είναι διχασμένος, υπάρχουν οριζόντιες τομές μέσα στα κόμματα, δεν είναι δηλαδή οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων ενωμένοι στη γραμμή του κόμματός τους. Δηλαδή, να σας το πω χαρακτηριστικά, ναι, μεν οι περισσότεροι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ασφαλώς είναι υπέρ του όχι, αλλά υπάρχουν αρκετοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι είναι με το ναι. Και επίσης υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης που είναι με το όχι. Και επομένως, αυτό το σύμπλην κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει. Αλλά σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, επί του παρόντος δεν δείχνουν ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα και αφήνουν ανοιχτή οποιαδήποτε εκδοχή εξελίξεων για την Κυριακή το βράδυ. Φαντάζομαι είναι και κυλιόμενες έτσι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται. Ναι. Είναι και ασφαλώς τα γεγονότα που έχουν συμβεί τις τελευταίες 6-7 ημέρες επηρεάζουν. Την πρώτη στιγμή της προκήρυξης του δημοψηφίσματος η αίσθηση που υπήρξε είναι ότι η πλειοψηφία στήριζε το όχι σε αυτό το δημοψήφισμα. Στη συνέχεια πρέπει να σας πω ότι το κλείσιμο των τραπεζών, το οποίο έχει επιφέρει πολύ μεγάλες αρνητικές συνέπειες στη ζωή μας, μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί κανένας να φανταστεί. Μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα το όριο αναλήψεων αυτή τη στιγμή είναι
60 ευρώ την ημέρα, αλλά πρακτικά δεν είναι 60 ευρώ, είναι πολύ λιγότερα χρήματα, γιατί εξαντλούνται τα χαρτονομίσματα και είναι πολύ δύσκολες πλέον και οι συναλλαγές. Υπό το βάρος αυτών των γεγονότων αναπτύχθηκε η απάντηση του ναι. Επιμένω όμως να λέω ότι η ερευνητική δημοσκοπική εικόνα δεν επιτρέπει καθαρό αποτέλεσμα και νομίζω θα υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Είναι αλήθεια, άρα βλέπουμε, ας το πούμε, κλίμα πόλωσης, μάλλον αυτοί που θέλησαν να ποντάρουν στο φόβο στην ουσία του ελληνικού λαού, σε κάποιο σημείο μπορεί να το έχουν καταφέρει. Κύριε Θεοδωρικάκο, εκτιμάτε? Κοιτάξτε, η πόλωση είναι πάρα πολύ σκληρή. Ναι. Και αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Η κυρία Γεωργίου, ο ελληνικός λαός από Δευτέρα έχει να ανέβει ένα γολγοθά. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Ας μην γελιόμαστε. Και επίσης, ας μην γελιόμαστε, οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ δύσκολο να ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός χθες είπε ξεκάθαρα ότι για να ανοίξουν οι τράπεζες πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Εγώ δυσκολεύομαι να δω πώς θα υπάρχει συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. 4-5 μήνες δεν είχαμε συμφωνία. Θα τη βρούμε μέσα στις 48 ώρες. Πώς? Και μάλιστα όταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αναμένεται να είναι υπέρ της μίας ή της άλλης απάντησης με μικρή διαφορά. Επομένως τα πολιτικά συμπεράσματα που θα συνάγονται δεν θα είναι καθαρά. Άρα αυτό, κύριε Θεοδωρικάκο, να το θεωρήσουμε ως δεδομένο, είτε το ναι είτε το όχι επικρατήσει, θα είναι μικρή, λέτε, η διαφορά. Δηλαδή δεν θα έχουμε μια ψαλίδα που θα είναι μεγάλη. Η αίσθησή μου είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι δυσδιάκριτα. Δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς καθόλου ασφαλή πρόβλεψη, διότι δεν υπάρχουν βάσεις, διότι τα πάντα έχουν εξελιχθεί μέσα σε 5 ημέρες. Δεν είναι εκλογές που έχουμε συγκριτικά δεδομένα και συγκριτικά στοιχεία γύρω από την εκλογική συμπεριφορά των ανθρώπων. Εδώ τα πράγματα όλα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Επικρατεί μια απεριόριστη ρευστότητα και συναισθήματα πάρα πολύ έντονα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι η αίσθησή μου είναι ότι όλα αυτά έχουν ένα πολύ αρνητικό χαρακτήρα, γιατί η εικόνα του ελληνικού λαού αυτή την ώρα είναι η εικόνα ανθρώπων εξαιρετικά απογοητευμένων, που είναι στα όρια της απόγνωσης, μη βλέποντας λύση από πουθενά. Επιμένω να λέω ότι από Δευτέρα αρχίζει ένας γολγοθάς ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Άστα. Και λέτε κι εσείς ότι το εσωτερικό της χώρας έχει γίνει χίλια κομμάτια, δυστυχώς. Βλέπουν να κάνουν και την επανεμφάνισή τους πρώην πρωθυπουργοί, για παράδειγμα ο κ. Καραμαλής. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που μίλησε κ. Θεοδωρικάκο και τώρα εμφανίστηκε. Άνθρωποι που έβαλαν βεβαίως το δικό τους χεράκι στο να φτάσει η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Όχι απλώς χεράκι, και χέρια και πόδια έβαλαν για να φτάσει η Ελλάδα εδώ. Υπάρχει διπλή ανάγνωση σε όλα αυτά τα γεγονότα, γιατί ασφαλώς όλες οι κυβερνήσεις που έχουν υπάρξει στην Ελλάδα έχουν ευθύνη για τα προβλήματα της χώρας και έχουν ευθύνη και για την... Για την εκτείναξη του χρέους κιόλας. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι τα πολιτικά πρόσωπα και μάλιστα όσοι άνθρωποι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί έχουν και ευθύνη να τοποθετούνται στις κρίσιμες στιγμές με τον τρόπο που εκείνοι νομίζουν, γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει κανείς στον κύριο Καραμαλή, στον κύριο Σιμίτη, σε οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό ή πρώην πρωθυπουργό της χώρας το τι θα πει. Αισθάνεται κανείς την ανάγκη να μιλήσει? Νομίζω ότι έχουν υποχρέωση όλοι να μιλήσουν και όλοι να τοποθετηθούν. Μόνο που επιμένω ως πολίτης αυτού του τόπου να ξαναλέω για τρίτη φορά ότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ό,τι και να συμβεί την Κυριακή το βράδυ, η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιρετικά άσχημη. Είναι απίστευτο ότι οι πολιτικές ηγεσίες δεν μπορούν να βρουν κανέναν τρόπο συνεννόησης μεταξύ τους, δεν έχουν καν διάλογο, ανταλλάσσουν βαρύτατες επιθέσεις και λέγονται πράγματα τα οποία είναι απίστευτα στην κυριολεξία, και αυτό δημιουργεί και ισχυροποιεί ένα συνέστημα φόβου, και ελπίζω να σταματήσει μέχρι εδώ αυτό το κακό. Λοιπόν, να ευχηθούμε. Γιατί ο μήνας Ιούλιος, όπως ξέρετε, για την Ελλάδα και την Κύπρο, δυστυχώς στην ιστορία έχει υπάρξει ένας πολύ κακός μήνας. Ας ελπίσουμε να μας βγει σε καλό αυτή η αντιπαράθεση. Και ας τελειώσει εδώ. Εμείς τουλάχιστον εδώ στην Κύπρο τις ενέργειες του Ιουλίου τις βιώνουμε ακόμη, με τη σημαία στον πενταδάχτυλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλή δουλειά να ευχηθώ, κύριε Θεοδωρικάκου. Καλή δύναμη. Καλημέρα μου σε όλα τα αδέρφια μας στην Κύπρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα. Μας ακούει ο συνάδελφος δημοσιογράφος Γιώργος Πετρόπουλος, είναι από την Εφημερίδα των Συνταχτών. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, από τη Λευκοσία. Καλημέρα σας, καλημέρα στους Κυπρίους. Μιλούσαμε με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, εκλογολόγος. Είδαμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις. Εκτιμά ότι είτε το ναι είτε το όχι που θα προκύψει την Κυριακή το βράδυ θα είναι μικρή διαφορά. Κλίμα πόλωσης, μας είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Πετρόπουλε. Αυτή είναι η εικόνα σε γενικές γραμμές. Και αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή η μεγάλη κινητοποίηση που έγινε από τις δυνάμεις που υποστηρίζουν το ναι, συν οι παρεμβάσεις από τους δανειστές, του κορυφαίους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δημιούργησαν ένα κλίμα φόβου μέσα στον ελληνικό λαό να αμφιβάλλει για το τι μέρα θα ξημερώσει, ποια θα είναι αυτή, αν θα λειτουργούν οι τράπεζες, αν θα υπάρχει ρευστότητα, αν θα μπορούν να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, όλα αυτά. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, επειδή είμαι στο στούντιο από τις 6 το πρωί, έχω ανοιχτεί και την ΕΡΤ και βλέπω έτσι κάποιες εικόνες γύρω στις 6 στην πρωινή ζώνη. Οι συνάδελφοι που δείχνουν τις εφημερίδες από τον Ευρωπαϊκό Τύπο. Η Handelsblatt, αν θυμάμαι σωστά, είχε έτσι πρωτοσέλιδο μια τεράστια φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και να έχει το πιστόλι στο κεφάλι, έτοιμο τάχα να αυτοκτονήσει. Ναι. Μια βρετανική εφημερίδα έγραφε ότι μένει χωρίς χρήματα πλέον η Ελλάδα. Είναι όλο αυτό το κλίμα που είπατε και εσείς προηγουμένως που επιχειρείτε. Υπάρχει, είναι σοβαρός ο φόβος, είναι βάσιμος ο φόβος, διότι τα δημοσιεύματα τα σημερινά του τύπου των οικονομικών συνταχτών, που προκύπτουν από τις έρευνες των οικονομικών συνταχτών, φαίνεται ότι υπάρχει μια ρευστότητα η οποία δεν ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια από τις τράπεζες συνολικά. Και αυτό με ευθύνη βέβαια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σταμάτησε τη ρευστότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε την Κυριακή στις κάλπες, να ξυπνήσει ο κόσμος το πρωί, να πάει να πάρει το 60, τα 60 ευρώ που του επιτρέπει το capital control και να μην μπορεί να τα πάρει. Αν πάμε στις κάλπες με αυτούς τους όρους, δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Άρα θεωρείτε ότι κάποιοι προσπαθούν να, τέλος πάντων, να χειραγωγήσουν ή να κατευθύνουν, καλύτερα να το πω. Αναμφίβολα. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να κατευθύνουν τον λαό, όπως τι θα πει στην κάλπη. Αναμφίβολα. Είναι η επιλογή που γίνεται κάτω από συνθήκες τρόμου. Δεν ξέρω, έχω φίλους Κυπρίους που μου λέγανε γιατί τότε όταν κάνατε εσείς το δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν που υπήρχε μια ανάλογη τρομοκρατία ότι χάνεται το νησί, χάνεται η Κύπρος. Υπήρχε ένα κλίμα και τότε, ένα κλίμα απόλωσης. Εδώ τότε είχαμε χωριστεί σε προδότες και πατριώτες τότε. Εγώ θυμάμαι μια συνέντευξη στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης που είχαν πάρει τότε από τον Μακαρίτη, τον Τάσο Παπαδόπουλο, που του λέγανε ότι δεν θα μπορείτε την επόμενη μέρα να πάτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα κοιτάξετε τους εταίρους κτλ. Και είχε απαντήσει βέβαια με ένα χαρακτηριστικό τρόπο, το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα με βάλουν σε μια γωνία με τον απόδι ψηλά. Αυτό όμως το κλίμα προσπαθούν να το περάσουν σήμερα και στον ελληνικό λαό. Και μάλιστα μέσα από τις τράπεζες, μέσα δηλαδή τη δυνατότητα που έχει ο κόσμος να βγάλει χρήματα και να μπορέσει να συντηρηθεί, να τα στοιχειώδη, έξοδα της κάθε μέρας να καλύψει. Μέσα από το σύστημα το τραπεζικό, το οποίο δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Οι τράπεζες στην Ευρωζώνη ανήκουν στο ευρωσύστημα. Όλη τους η λειτουργία ξεκινάει μέσα από τις εντολές που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα νομίζω το είπε από την πρώτη στιγμή ο κ. Τσίπρας ότι έκλεισαν τις τράπεζες, είναι ξεκάθαρο, για να ασκήσουν πίεση στον ελληνικό λαό και γιατί αποφάσισε η κυβέρνηση να πάει σε δημοψήφισμα. Άρα θεωρείτε ότι απόψε που θα έχουμε το μεσημέρι είναι η εκδήλωση του ΠΑΜΕ, το βράδυ 7.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει υπέρ του όχι, το σύνθημα, πώς το λένε, η πλατφόρμα Μένουμε Ευρώπη θα πούν υπέρ του ναι. Άρα νομίζετε ότι απόψε θα διαγραφεί το τελικό σκηνικό, αλλά είπατε όμως και την παράμετρο για την Κυριακή. Αν πάει ο κόσμος στην τράπεζα και δεν πάρει χρήματα, θα πάνε στα ATM και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με βρουν χρήματα. Και αυτό είναι τεχνητό, δεν είναι πραγματικό. Αν μπει όχι ο λαός, νομίζετε θα είναι εύκολο θα είναι εύκολο το έργο του Πρωθυπουργού από Δευτέρα στις Βρυξέλλες? Εγώ πιστεύω ότι αυτό που λέει είναι βάσιμο. Παρά το γεγονός ότι δηλαδή θα έχει ένα πιο ισχυρό διαπραγματευτικό ατού.
διότι πλέον δεν θα έχουν να κάνουν με μια κυβέρνηση, θα έχουν να κάνουν με τη θέληση ενός λαού. Τι θα κάνουν, θα την αρνηθούν αυτή τη θέληση ενός λαού. Βέβαια η ιστορία των δανείων της Ελλάδας, η οποία ξεκινάει από την Επανάσταση του 1821 και φτάνει ως τις μέρες μας, δείχνει ότι πάντοτε οι δανειστές, εκείνο που κοίταγαν ήταν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ποια θα ήταν η κατάσταση ενός ολόκληρου λαού μιας χώρας. Να σας θυμίσω ότι η μεγάλη χρεοκοπία η οποία ακόμα υπάρχει στη συνείδηση των Ελλήνων ως ιστορική μνήμη, διότι περνάει από γενιά σε γενιά, είναι η χρεοκοπία του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος του 1898. Το γραφείο του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου που ήρθε στην Ελλάδα το 1898 έκλεισε το 1978, το γραφείο που είχε στην Αθήνα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι τους είχαμε σχεδόν έναν αιώνα για δάνεια τα οποία αφορούσαν τον 19ο αιώνα. Δεν έφυγαν ποτέ. Ούτε και αυτοί θα φύγουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν σε ησυχία, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχοντας απέναντί τους τη θέληση του ελληνικού λαού, όπου λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς, με τον ίδιο τρόπο, με μια πολιτική λιτότητας και μνημονίων, ότι θα κάνουμε κάποια διευθέτηση τέτοια που να μπορεί να διευκολύνει και την κυβέρνηση. Έβλεπα τώρα πριν ένα συνταξιούχο από το διαδίκτυο, τον ρώτησαν μα αν φύγουμε, ξέρω εγώ, ή αν μπούμε, ναι, θα πεινάσουμε. Αν μπούμε, όχι, θα πεινάσουμε, του είπαν. Και λέει ο άνθρωπος, καλά τώρα, δεν πεινάμε. Δεν είναι το ίδιο, τι έχουμε να χάσουμε. Ναι, αυτό είναι. Ο κόσμος που είναι σε μια κατάσταση απελπισίας, ειδικά δε οι συνταξιούχοι, οι οποίοι παίρνουν 300 και 400 ευρώ σύνταξη, και που έχουν χάσει και τη σύνταξη τη 13η και 14η, δηλαδή το δώρο των διακοπών και το δώρο των Χριστουγέννων, αυτοί οι άνθρωποι όντως έχουν φτάσει σε ένα σημείο εξαθλίας που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Και αν πιέσουν οι δανειστές, έχω την αίσθηση, αν πιέσουν και συνεχίζουν να πιέζουν με αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό λαό, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει κανένα δίλημα για το ευρώ ή δραχμή. Δεν θα το θέσει η κυβέρνηση, δεν είναι στη λογική της να βγάλει τη χώρα από την Ευρωζώνη, αλλά θα το θέσει ο ίδιος ο λαός. Θυμάμαι κάποτε που μου είπε ένας άνεργος το εξής. Λέει ευρώ ή δραχμή, γιατί εμένα με ρωτάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έχω ούτε ευρώ ούτε δραχμή. Ό,τι να μου δώσουν καλό είναι. Ναι. Βέβαια, κανονικά μπορεί να πει και κανείς, γιατί να μου λένε εμένα του λαού να πληρώσω ένα δάνειο, λες και το έχω κάνει εγώ. Ούτε τα έχει κάνει τα δάνεια ο ελληνικός λαός, ούτε ωφελήθηκε από αυτά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι, επειδή υπάρχει αυτή η άποψη βεβαίως και στην Ελλάδα και τη βλέπω εδώ, επειδή έχω μπροστά μου υπολογιστή και βλέπω μηνύματα, μπορεί να στέλνει ο κόσμος γραπτά μηνύματα, ερωτήσεις, απόψεις. Υπάρχει και η πλευρά που λέει ότι μήπως ήταν λάθος του Πρωθυπουργού να προσφύγει σε δημοψήφισμα ότι έχει διχάσει τον λαό, επειδή ο κόσμος φοβάται, εκβιάζεται από τις δηλώσεις των δανειστών, το ναι, το όχι. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κύριε Πετρόπουλο? Έχω την εντύπωση πως όταν καμία εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να διχάσει ένα λαό, γιατί είναι η υπέρτατη δημοκρατική λειτουργία στο πλαίσιο αυτού του κοινωνικού συστήματος που έχουμε, μέσα από την οποία ο λαός εκφράζει τη θέλησή του. Όταν καλεί το λαό να εκφράσει τη θέλησή του για μια κατάσταση και να δώσει τη λύση με την ψήφο του, αυτό δεν είναι ένα διχαστικό περιβάλλον, αυτό θα έπρεπε να είναι ένα γιορτινό περιβάλλον. Νομίζω ότι ο λαός διχάζεται από τις παρεμβάσεις των ξένων και από την τρομοκρατία που ασκείται από τις δυνάμεις του ΝΕ και βεβαίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πίσω από τα οποία βρίσκονται ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, τα οποία όμως ισχυρά οικονομικά συμφέροντα αυτά τα μέσα τα έχουν οδηγήσει σε χρεοκοπία και προσπαθούν να ξεπεράσουν τη δικιά τους τη χρεοκοπία, φορτώνοντάς τις στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αναμφίβολα η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έκανε λάθη. Και έκανε λάθη από την αρχή. Έκανα λάθη γιατί δεν εκτίμησαν σωστά την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίστευαν ότι θα έβρισκαν κάποια στιγμή ανοιχτά αυτιά και ανοιχτά μυαλά με τα οποία θα μπορούσαν να συνεννοηθούν. Δεν εκτίμησαν σωστά ότι οι δανειστές θα τραβούσαν τη θηλιά που είχαν φορέσει στο λαιμό του ελληνικού λαού μέχρι το τέρμα, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που είναι το κλείσιμο των τραπεζών. Πίστευαν ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο. Αναζήτησαν μία λύση, τους φτάσανε στο τελευταίο σημείο. Ποιο ήταν το τελευταίο σημείο? Να έχουμε επί εβδομάδες εκροή καταθέσεων από τις τράπεζες. Φτάσαμε σε μία σφιχτική κατάσταση και όταν τα πράγματα έφτασαν εκεί, έφτασαν και το τελεσίγραφο μπροστά στον Πρωθυπουργό και του είπαν ή υπογράφεις ή τέρμα. Ή αυτό ή τίποτε άλλο.
Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να οδηγηθούμε στο δημοψήφισμα με αυτές τις συνθήκες. Το δημοψήφισμα, αν οι δανειστές είχαν μια διαφορετική πρακτική απέναντι στον ελληνικό λαό, θα ήταν όντως μια γιορτή της δημοκρατίας. Ναι. Μπορεί να γίνει γιορτή της δημοκρατίας αν ο ελληνικός λαός πάει να ψηφίσει χωρίς φόβο. Αναφέρω το δημοκρατικό του δικαίωμα και το ασκήσει με ηρεμία και χωρίς να υπολογίσει το φόβο. Δυστυχώς όμως αυτό, ναι, αν είναι να μην τον υπολογίσει, διότι τον φόβο τον έχουν σπείρει, είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο γέγονε, γέγονε, λέμε. Οπότε την Κυριακή η κάλπη θα μιλήσει, θα δούμε τη μηγορία του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι και εσείς εργάζεστε μέχρι τα ξημερώματα και ευχαριστώ για την ανταπόκριση που είχαμε αυτή την. Εσείς έχετε σε λίγες μέρες μια τραγική επέτειο που έχει να κάνει με το πραξικόπημα και την εισβολή. Και για την εισβολή. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αν κοιτάξετε στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας, θα καταλάβετε ότι τα σύγχρονα πραξικοπήματα και οι εισβολές γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Και υποτίθεται από αυτούς που θέλουν να λένε ότι είναι ευρωπαϊκή οικογένεια, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Πετρόπουλος είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα των Συνταχτών. Για να έρθουμε εδώ τώρα στα δικά μας να δούμε τι έκανε χθες η Βουλή. Να καλημερίσουμε. Όχι. Άρα έχει πρόβλημα συγκεκριμένη η γραμμή. Να παρακαλέσω το τηλεφωνικό κέντρο να πάρει και πάλι τον επόμενό μας καλεσμένο. Λοιπόν, είπα να έρθουμε στα δικά μας. Είναι ο Γιώργος Περδίκης, Γενικός Γραμματέας των Οικολόγων, βουλευτής του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Περδίκη. Καλημέρα σας. Περιμένουμε το δημοψήφισμα την Κυριακή, την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Τα έχουμε πει, το αν τον εκβιάζουν ή όχι είναι πλέον γνωστά. Εδώ στη δική μας τη Βουλή, τι έγινε χθες, κύριε Περδίκη? Βεβαίως εσείς τοποθετηθήκατε υπέρ του ψηφίσματος που κατέθεσε η ΕΔΕΚ, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και ευχάριστα τα πράγματα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Όχι μόνο να τοποθετηθήκαμε υπέρ, αλλά νομίζω ήταν και καθαριστική παρέμβαση μας στο να επιμένει και η ΕΔΕΚ στην κατάθεση του νομοσχεδίου, όταν στη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων δεχόταν πιέσεις και παρενέσεις για να μην επιμένει στην κατάθεση του νομοσχεδίου. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει η αλήθεια να παρουσιαστεί στον λαό και στους πολίτες. Οι θέσεις πρέπει να παρουσιαστούν και να κριθούν. Συνεπώς, δεν θεωρούμε ότι είναι κακό να λέει ότι το κάθε κόμμα την πολιτική του θέση, ξεκάθαρα. Και έχω πει επανειλημμένα αυτές τις μέρες. Να μην βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα γυαλί εθνικών ή εθνικιστικών. Το θέμα είναι όμως σαφέστατο. Το ψήφισμα της ΕΔΕΚ, ας πούμε, δεν έλεγε εξοργό μπράβο στο Τσίπρα. Έλεγε ήταν ένα ψήφισμα που καταδικάζει τις μνημονιακές πολιτικές και είναι μήνυμα συμπαράστασης προς τον ελληνικό λαό. Μα αγαπητοί μου, ένα λεπτό, να κοροϊδευόμαστε. Βλέπουμε τον Γάδαρο και του λέμε πίση. Τι γνώμη, αυτές τις μνημονιακές επιλογές, τα δύο κόμματα δεν τις έχουν ψηφίσει? Το Δίκο και το Δυσί δεν έχουν ψηφίσει το μνημόνιο στην Κύπρο? Δεν το έχουν υποστηρίξει στις πιο κρίσιμες του ώρες και τα δύο μαζί κόμματα? Αν έχουμε μια διαφοροποίηση, είναι την διαφοροποίηση του Ευρωκό, που ήταν καθοριστική γιατί έγινε την πλάστικα υπέρ της πλειοψηφίας των κομμάτων που είναι ενάντια στο μνημόνιο. Ερωτώ, ξεχάσαμε? Δεν είναι με τους ψήφους του Δίκο, του Δυσί και του Ευρωπαϊκού Κόμματος που ψηφίστηκε το μνημόνιο? Γιατί να αλλάξει κάτι σήμερα? Γιατί να έχει, γιατί να πιστεύουμε ότι έχει αλλάξει σήμερα κάτι? Γιατί να περιμένουμε, επειδή είναι η Ελλάδα, το θέμα της Ελλάδας, για λόγους δηλαδή της γνωστής πατροπαράδοτης και κακής, κατά την άποψη δική μου, πατριδοκαπηλείας, να αλλάξει στάση οποιοσδήποτε από αυτούς τους δύο? Θα είναι δύο κόμματα που έχουν στηρίξει τις μνημονιακές πολιτικές. Θα ρωτήσω μετά τον κύριο Τωρναρίτη, διότι τουλάχιστον ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Δης είναι κυβερνών κόμμα, λέει άλλα. Λέει ότι στηρίζει την Ελλάδα. Άρα προς τι? Εν πάση περιπτώσει, θα ρωτήσω μετά τον κύριο Τωρναρίτη. Άρα για εσάς τους οικολόγους ήταν εκ των όρων. Είναι υποκρισία, μα λένε κάτι τέτοιο. Αν λέει ότι στηρίζουν την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, είναι μεγάλη υποκρισία αυτό που το λέει, διότι δεν είναι δυνατόν οι ιδεολογικά και πολιτικά να στέκουν σε άλλες θέσεις. Οι θέσεις τους να είναι θέσεις
της Τρόικας και των λεγόμενων θεσμών, ενώ στην Κύπρο για χάρη της Ελλάδας να λένε, όσοι λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι λένε, ότι υποστηρίζουν τις θέσεις της ελληνικής. Γενικά, πώς κρίνετε την κατάσταση στην Ελλάδα, κύριε Περδίκη, πώς την βλέπετε εσείς και με όλο αυτό που γίνονται, τις δηλώσεις και από τους εταίρους, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα? Είναι πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αύριο για τον ελληνικό λαό, ή το άμεσο μέλλον να είναι θετικό. Θα περάσουν, το ναι ή με το όχι, θα περάσουν πολύ άσχημες μέρες. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε την Κυριακή τι θα πει η Κάλπη και βεβαίως τη Δευτέρα τι θα γίνει. Δεν είναι μόνο Κυριακή, είναι και η Δευτέρα. Δεν είναι για να πανηγυρίζει κανείς, όποιο και αν το αποτέλεσμα. Και ελπίζω να το κατανοούν όλοι αυτό. Και να αφαιρείται πολύ από τον ενθουσιασμό και από τον φανατισμό που συχνά εμπλουτίζει ή εμποτίζει τις θέσεις μας. Αυτό που ασχολούμαστε με την πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περδίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Νίκο Τορναρίδη, καλημέρα. Καλημέρα, Ελπίδη Γεωργίου. Για πείτε μας τώρα, τι έγινε χτες? Πώς γίνεται ο πρόεδρος να λέει στηρίζει την ελληνική κυβέρνηση και εσείς ένα ψήφισμα να μην μπορείτε να στηρίξετε στη Βουλή, κύριε Τορναρίδη? Γιατί το κάνατε αυτό? Πρώτα απ' όλα να πω έτσι μια γενική τοποθέτηση, ότι ξέρεις, με αυτά τα ψηφίσματα που κάθε μέρα κατατίθενται στη Βουλή, έχουμε πλέον τοποθετήσει τη βαρύτητα και την αξία του ψηφίσματος δεν ξέρω πού. Από εκεί και πέρα έγινε μια επίσημη τοποθέτηση από τον πρόεδρο της Βουλής, η οποία εξέφραζε την αγωνία μας, τη συμπαράσταση μας, την πίστη μας στον ελληνικό λαό. Διαρωτώμε πραγματικά ποιος ήταν άραγε ο σκοπός της κατάθεσης του συγκεκριμένου ψηφίσματος? Να το αντιστρέψω, ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν τελείωσα, κύριε? Ναι. Δεν τελείωσα. Ναι. Έπρεπε άραγε η Βουλή να πάρει θέση σε ένα κυρίαρχο δικαίωμα που έχει ο ελληνικός λαός σήμερα? Έπρεπε και εμείς εδώ στην Κύπρο να διχαστούμε? Έπρεπε και εμείς να μεταφέρουμε, αν θέλετε, το μικρόβιο της κρίσης και πάλι στην Κύπρο και να ξαναθυμηθούμε τις δύσκολες ώρες που περάσαμε, την ώρα που ευτυχώς εδώ τα καταφέραμε? Άρα λέω ότι ας αναμένουμε, ας περιμένουμε, να δούμε με νυφαλιότητα, αγωνιούμε, το λέω, αλλά με νυφαλιότητα το αποτέλεσμα, την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, και να δούμε πώς πρακτικά, όχι με ψηφίσματα, θα στηρίξουμε την Ελλάδα μας. Δεν νομίζω ότι ισχυρίζεται σήμερα, ελπίζω ότι κάποιος μέσα στην Βουλή είναι λίγο περισσότερο Έλληνας από εμάς. Να σας πω κάτι. Ούτε εμείς θεωρώ. Τουλάχιστον τόσα χρόνια κρατούσατε. Τόσα χρόνια κρατούσατε αυτή την σημαία του, ας πούμε. Όλοι αγαπητοί, άλλοι την έκαιγαν. Αυτό λέω, ας ηρεμήσουν αυτοί που την έκαιγαν. Όχι, δεν είναι και έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και αυτοί που τίμησαν όμως την ελληνική σημαία. Εν πάση περιπτώσει. Το ξέρω βέβαια και του τιμούμε. Να σας πω. Επειδή πρόκειται για ένα ψήφισμα που θα εξέφραζε την αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό, δεν θα του λέγατε με αυτό το ψήφισμα πένε, είπε ή είπε όχι? Εξέφραζε, δεν καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν τοποθετηθήκατε, κύριε? Επίσημα την εξέφρασε η τοποθέτηση του Πρόεδρου της Βουλής. Τι ενοχλούσε να υπάρχει και ένα ψήφισμα? Τι ενοχλούσε να διαβάσατε το ψήφισμα? Ουσιαστικά έπαιρνε τη μία από τις δύο θέσεις. Είναι σωστό? Καταδικάζει τις μνημονιακές πολιτικές και τα μέτρα που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον λαό. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έριχνε στο πίσω το εξώτερο με την Ευρώπη, τη μεγάλη μας οικογένεια. Αν κάποιοι αισθάνονται παρόμοια, εμείς δεν αισθανόμαστε το ίδιο. Εμείς αισθανόμαστε. Καλά. Ο πρόεδρος λέει στηρίζει την Ελλάδα. Μας στήριξε και την ευχαριστούμε. Ναι, ο πρόεδρος λέει ότι στηρίζει την Ελλάδα και ό,τι αποφασίζει. Γιατί εμείς είπαμε ότι δεν στηρίζουμε την Ελλάδα, τι εννοείται?
Αφού ένα λεπτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάνει τα πάντα, όπως λέει και ο ίδιος, και προσπαθεί να βρεθεί λύση. Δεν το είπε και... μόνο ο πρόεδρος. Ωραία, εντάξει. Το είπε και ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης. Εσείς χθες, γιατί και ο κύριος Κατσουρίδης ρώτησε χθες την Βουλή, ποιο είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που η κυβέρνησή μας λέει ότι στηρίζει την Ελλάδα, οδυσσή να εγκρίνει ένα ψήφισμα που δείχνει την αλληλεγγύη. Και η απάντηση του κυρίου Νεοφύτου ήταν ότι το ψήφισμα είναι υπέρ του όχι. Και το όχι θα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα. Άρα ο πρόεδρος σας πήρε θέση μέσα στο κοινοβούλιο. Καλά, το Άγγελ δεν πήρε θέση. Πήρε. Ο καθένας από εμάς. Ναι, με αυτοί δεν το αρνούνται. Έχει δικαίωμα να πάρει θέση. Η Βουλή, ερωτώ ξανά, έχει δικαίωμα να πάρει θέση σε ένα κυρίαρχο δικαίωμα, δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού λαού. Άρα εσείς στηρίσατε αποχή απλώς. Κατηγορία να αναμένουμε. Θεωρείτε ότι θα ήταν εσωτερική παρέμβαση τέλος πάντων, γι' αυτό τηρήσατε. Όχι μόνο εσωτερική παρέμβαση. Δεν θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο χαρτί που είχαμε μπροστά μας, η συγκεκριμένη πρόταση για ψήφισμα, ήταν σωστά γραμμένη. Αυτό ήταν το θέμα. Δυστυχώς έπαιρνε τη μία πλευρά σε σημείο που μπορούσε να ξαναδημιουργήσει προβλήματα στην Κύπρο την ώρα που βγαίνουμε από την κρίση, την ώρα που σχίζουμε τα αλήθεια, τα μνημονία εδώ στην Κύπρο και όχι στα λόγια, όπως είδαμε δυστυχώς. Μα πώς βγαίνουμε, κύριε Τονάρη, να τώρα με βάζετε αλλού. Πώς βγαίνουμε από την κρίση, δηλαδή τώρα πώς βγαίνουμε εμείς από την... Μπορεί το μνημόνιο να τελειώσει, έτσι αλλιώς τα μνημόνια 3 χρόνια έχουν ισχύ. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή τελειώνει το μνημόνιο βγήκαμε και από την κρίση. Εγώ ξέρετε δεν και μιλώ εσείς. Για το... Η ανεργία για, είναι για εκεί. Για τη θεωρία. Μιλώ στην πράξη. Στην πράξη βγήκαμε εδώ από πέρα, την κρίση. Eurostat, Eurostat και όλοι οι παρατηρητές της οικονομίας εκφράζουν θαυμασμό για την κυπριακή μα πώς, οικονομία. Τα στοιχεία λένε ότι οι μισθοί πήγαν κάτω, η ανεργία είναι πάνω. Πώς. Μα αυτά, ακούτε, δεν θα κάνουμε τώρα έτσι πολιτική μπαλκονιού. Σας λέω τώρα και μιλώ σοβαρά. Για να περιοριστεί η ανεργία που δημιούργησε το ΑΚΕΔ, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να δυναμώσουμε τους αριθμούς. Να καταφέρουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση που παραλάβαμε. Το ΑΚΕΛ έχει 3 χρόνια που δεν είναι στην εξουσία, κύριε Τορναρίτη. Αυτό το όχι έχει 3. Σχεδόν 3. 2,5 πόσα είναι. Ούτε δύο. Πόσα είναι. 2. Άρα λέω, ας σοβαρευτούμε, ας σταματήσουμε να διαχωρίζουμε τον λαό και ας δούμε πώς στην πράξη, όχι στα λόγια, θα στηρίξουμε την Ελλάδα μας, την οποία αγαπούμε, έχουμε στην ψυχή μας. Καταλάβατε, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Οι Ευρωπαίοι όμως που έχουν παρέμβει και λένε στον ελληνικό λαό ναι, γιατί το ένα το άλλο, κάνουν δηλώσεις, είναι παρεμβάσεις ξεκάθαρα. Αυτές δεν ενοχλούν. Γενικά στις παρεμβάσεις δεν πίστεψα ποτέ μου. Αν είναι αυτό το ερώτημα, σας απαντώ ευθέως. Δεν πιστεύω στις παρεμβάσεις, πιστεύω στην ελευθερία της άποψης. Τώρα αν με ρωτάτε αν ήμουν εκεί να συνεβούλευα τον Έλληνα Πρωθυπουργό ή θα του έλεγα, σίγουρα δεν θα συνεβούλευα τον Υπουργό να κάνει το δημοψήφισμα μετά που έληξε το πρόγραμμα και να αφήσει σε ασφυξία ολόκληρο τον κυπριακό λαό, τον ελληνικό λαό και τις τράπεζες. Άρα λέω ότι κατά την άποψή μας έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε. Βεβαίως, η άποψη είναι βεβαίως. Ναι. Εμείς έχουμε δημοκρατία. Βεβαίως, μέσα στη δημοκρατία ο καθένας έχει το δικαίωμα να καταθέτει την άποψή του και οι πολίτες να μας κρίνουν καθημερινά όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό. Θα δούμε και την Κυριακή πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση κάθε και καλό θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Γιώργο Βαρναβά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ο Νίκος Τορναρίτης λέει ότι δεν ψήφισαν. Πρώτο, δεν ήταν καλά γραμμένο το ψήφισμα που πήρατε. Στην ουσία, παίρνατε θέση και ο Οδυσσία κρίνει ότι δεν είναι σωστό να παρέμβει στα εσωτερικά της Ελλάδας και να πάρει θέση. Πρώτα απ' όλα, κυρία Γεωργίου, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι από χθες το απόγευμα το κρατικό κανάλι, η κρατική ραδιοτηλεόραση, δεν έχει κάνει καμία αναφορά τουλάχιστον από ραδιοφώνου, αλλά και σήμερα το πρωί, σε σχέση με το ψήφισμα αυτό το οποίο έχει εγκρίνει η Βουλή. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν πάρει εντολή από κάποιους ότι δεν πρέπει να δώσουν σημασία και να ανακοινώσουν αυτό το ψήφισμα. Εκφράζω την λύπη μου γι' αυτό. Όσον αφορά τη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και ακούοντας τον κύριο Τορναρίτη αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι όσοι ακούν και παρακολουθούν τα τεχτενόμενα,
Το μόνο πράγμα που μπορεί να θεωρήσουν είναι ότι υποτιμείται, υποτιμάται η νοημοσύνη τους. Μόλις τώρα ο κύριος Στορναρίδης ο ίδιος πήρε θέση. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού σε συνέντευξη του χθες πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Μα το έκανε και στη Βουλή ο κύριος Νεοφίδου. Ναι, ακριβώς. Το ξεχώρισε όμως αυτό ο κύριος Στορναρίδης. Άρα το ότι η πολιτική τους δύναμη πήρε θέση, αυτό σημαίνει ότι ενεπλάκηκε στα εσωτερικά της Ελλάδος. Εάν αυτό εννοούν, τότε λάθος έπραξαν και ας βγουν δημοσίως να το παραδεχτούν. Χθες, κυρία Γεωργίου, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά με τα λύπης μου και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο δεν ήθελαν να πράξουν, ήταν απλά να μην αγγίξουν και να κατηγορήσουμε τους θεσμούς, την Τρόικα όπως εμείς ονομάζουμε εδώ στην Κύπρο, γιατί όπως πάντοτε μάθαμε, είναι ότι δεν πρέπει να αγγίζουμε αυτά τα ιερά τέρατα, τα οποία επιβάλλουν απαραδέκτως έναντι των λαών, οι οποίοι τους έχουν η ανάγκη για στήριξη μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, την οποία ήδη διαλαλούν, επιβάλλουν τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία στο τέλος της ημέρας, να μου επιτραπεί η φράση, γονατούν τους λαούς, εξευτελίζουν τους λαούς. Και αν ο κύριος Στορναρίδης διάβαζε το ψήφισμα το οποίο είχε ενώπιον του χθες, το οποίο έχω και μπορώ να αναγνώσω να ακούσουν οι ακροατές σας, να μας πει ποια ήταν η θέση που έλαβε το ψήφισμα. Μήπως αμφισβητεί ο κύριος Στορναρίδης ότι τα μέτρα τα οποία λήφθησαν έναντι της Ελλάδας ακόμη και κατά την περίοδο του κυρίου Σαμαρά ήταν τέτοια τα οποία δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στον ελληνικό λαό, τη μεγαλύτερη ανεργία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, ανθρώπους που να προσπαθούν να βρουν στα σκουπίδια τρόφιμα, φαγητών ή ακόμη ψες άκουγα και κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία σε ένα τηλεοπτικό κανάλι ελληνικό να λέει ότι ακόμη τώρα δεν είναι σε θέση να δοθούν τα συσίτια. Μα ποιοι είναι αυτοί που έφεραν τα συσίτια σε αυτήν τη χώρα? Αυτοί που σήμερα βγαίνουν συνεχώς, εννοώ πάντοτε την Ελλάδα, και υποστηρίζουν τον ναι. Αλλά δεν είναι εγώ, δεν θέλω να τοποθετηθώ. Εγώ θέλω να τοποθετηθώ όσον αφορά τη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δίκου, τη χθεσινή. Και πρώτα απ' όλα να διαβάσω την τελευταία παράγραφο του ψηφίσματος, η οποία λέει το εξής, και ας μας πούν αν διαφωνούν. Καλούμε τους θεσμούς να επανεξετάσουν τις προτάσεις τους προς την ελληνική κυβέρνηση, ώστε μέσα στα προτινόμενα μέτρα να υπάρχουν σαφείς αναπτυξιακές επιδιώξεις και σκοποί για την οικονομία της χώρας. Να σεβαστούν απόλυτα τις δημοκρατικές επιλογές και τη λαϊκή κυριαρχία του ελληνικού λαού και να ληφθούν οι ανάλογες διορθωτικές αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο. Πού βρίσκει την τοποθέτηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή το Δημοκρατικό Κόμμα? Αλλά να πω και το εξής, κυρία Γιώργη. Μήπως δηλαδή η χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Σούλτς, ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου, μπορεί να θεωρηθεί και πραξικοπηματική έναντι της ελληνικής κυβέρνησης, όποια και να είναι αυτή η ελληνική κυβέρνηση? Δεν την έχουν ακούσει, δεν την έχουν πληροφορηθεί. Γιατί δεν βγαίνουν δημοσίως και να πούν ότι αυτή είναι παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας? Μήπως το γεγονός ότι οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κλείσει τη Στρόφιγγα προς τις ελληνικές τράπεζες, το γεγονός ότι οι θεσμοί έχουν διακόψει πλήρως τις οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις, συνομιλίες με την ελληνική κυβέρνηση, και είναι πασιφανής ο λόγος για τον οποίο το έχουν πράξει, θέλουν να ασκήσουν μια ψυχολογική πίεση στον ελληνικό λαό, θέλουν να φέρουν με τέτοιο τρόπο εξευτελισμό τον ελληνικό λαό, που να στηρίξει ο ελληνικός λαός το ναι, δηλαδή την υποδούλωσή του σε αυτούς. Άρα αυτοί είναι οι τρόποι που χρησιμοποιούν αυτοί οι θεσμοί. Άρα μήπως ο Δημοκρατικός Συναγερμός αυτά δεν τα εκλαμβάνει ως εσωτερική παρέμβαση, ως παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδας και άσκηση πίεσης από τους θεσμούς? Ωραία. Όπως έχει πει ο κύριος Στορναρίδης, αφού είμαστε μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας και είμαστε έναν από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι και το κατεξοχήν μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την εσωτερική, γιατί για αυτή την παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος? Δυστυχώς επαναλαμβάνω ότι η χθεσινή του στάση δεν είχε καμία σχέση με το περιεχόμενο δημοψηφίσματος. Απλά δεν ήθελαν να αγγίξουν, και το είπε ο κύριος Αβέρο Φινοφίλου στην τοποθέτηση του, ότι
δεν πρέπει να έρθουμε σε αντιπαράθεση, και το είπε και ο κύριος Τουρβαρίδης τώρα, ναι. με την Τρόικα, με τους θεσμούς. Ναι, γιατί πάμε καλά γιατί εμείς, τώρα, λέει, τελειώνουμε το πρόγραμμα μας. Ναι, ναι. Δυστυχώς, όταν ο ελληνικός λαός και ο κύριος Τουρβαρίδης, αλλά και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως και το Δημοκρατικό Κόμμα, φαίνεται ξεχνάν ότι σήμερα, για να κάνουν αναφορά στο ότι είμαστε μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας, αν δεν ήταν η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, εάν δεν ήταν η τότε ελληνική κυβέρνηση, ούτε με τα κιάλια δεν θα βλέπαμε την εισδοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, νομίζω ότι είναι σοφότερο να περιορίσουν τις τοποθετήσεις τους όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα και οι δικαιολογίες οι οποίες βρίσκουν δεν μπορεί να γίνουν πιστευτές από τον λαό. Ευχαριστώ, κύριε Βαρνάβα. Ευχαριστώ καλημέρα πολύ. Καλημέρα. Γιώργο Λουγκαίδη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να πω βεβαίως αυτό που είπε πριν ο κύριος Φαρνάβα, που εξέφρασε τη δυσφορία του γιατί το ΡΙΚ ως κρατικό κανάλι δεν κάνει καμιά αναφορά σε αυτή την είδηση χθες που ήρθε από τη Βουλή. Να πω ότι και ο τύπος μόνο στην εφημερίδα Χαραυγή είναι κύριο θέμα στην εφημερίδα και ο Φιλελεύθερος το έχει πρωτοσέλιδο, έτσι το έχει όμως την πρώτη σελίδα πάνω δεξιά. Οι υπόλοιπες εφημερίδες δεν κάνουν καμιά αναφορά για το τι έγινε χθες στην Βουλή. Λοιπόν, το δικό σας κόμμα με τους άλλους βέβαια ψήφισαν υπέρ. Ο κύριος Τουρναρίδης εξήγησε τι χρειαζόταν ένα ψήφισμα. Καταρχήν το θεωρεί ότι θα ήταν εσωτερική παρέμβαση. Και δεύτερον, εμείς είμαστε τώρα στο τέλος να ασκήσουμε, είπε χαρακτηριστικά, τα μνημόνια. Θα μπαίναμε σε περιπέτειες, κύριε Λουκαίδη. Προφάσισε να ματίες, κυρία Γεωργίου. Καταρχήν, ούτε το ΑΚΕΛ, κάνοντας μια διευκρίνηση σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, έχει τοποθετηθεί υπέρ του ναι ή του όχι σε ό,τι αφορά το δημοψήφισμα. Δεν έχουμε προβεί σε καμιά τοποθέτηση αντίστοιχη. Ούτε και το ψήφισμα της Βουλής παρεμβαίνει και καλεί τον ελληνικό λαό να τοποθετηθεί υπέρ της μιας ή της άλλης επιλογής που έχει ενώπιος. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί αποτελεί διαστρέβλωση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον κύριο Τουρναρίδη. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι με ένα γενικό τρόπο, θα έλεγα προσεκτικό, εγκαλεί τους θεσμούς. Στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε σεβασμό στη δημοκρατία, σε αποφυγή ουσιαστικά ενεργειών οι οποίες συνιστούν ανοιχτές παρεμβάσεις για καθορισμό του αποτελέσματος. Τους καλεί η Βουλή δηλαδή μέσα από αυτό το ψήφισμα να κρατήσουν μια στάση σεβασμού απέναντι στις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό γίνεται. Mm. Αυτό δεν το θέλει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, δια της κυβέρνησης στην οποία στηρίζει και συμμετέχει, ουσιαστικά έχει συμμετάσχει στον εκβιασμό, όχι πλέον απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά απέναντι στον ελληνικό λαό. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε πάει πλέον σε κορύφωση του εκβιασμού, έγινε με τη συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Κυβέρνησης. Δηλαδή η άρνηση παράτασης, ο λιγοήμερης παράτασης του προγράμματος, που έφερε τον τερματισμό παραχώρησης CLA η ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες, ώστε ο εκβιασμός να μεταφερθεί από την ελληνική κυβέρνηση, όπως είχε επιβληθεί τους τελευταίους 5 μήνες, στον κάθε Έλληνα ξεχωριστά. Και σε αυτό συμφώνησε η Κυπριακή κυβέρνηση. Και δεν θα μπορούσε προφανώς να υπογράψει ένα ψήφισμα ή να συνυπογράψει ένα ψήφισμα, το οποίο καλεί ανοιχτά σε μη παρέμβαση στα ζητήματα που αφορούν σήμερα μια σημαντική απόφαση που καλείται. Επειδή να ο κύριος Τουρναρίδης είπε ότι θα μπορούσε, λέει, να ήμασταν καλυμμένοι με τη δήλωση του Προέδρου της Βουλής και δεν χρειάζεται κάθε φορά, ξέρω εγώ, με το ψιλουπίδημα να κάνουμε ψηφίσματα, ότι θα κάλυπτε το σώμα εκείνη η δήλωση που έκανε ο κύριος Ομήρου. Κοιτάξτε, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Και δεν αναφερόμαστε σε ψιλουπίδημα. Αναφερόμαστε σε στιγμές που βιώνει τραγικές ο ελληνικός λαός ως αποτέλεσμα των εκβιασμών που επιβάλλουν οι δανειστές, σε μια προσπάθεια να καθορίσουν τις εξελίξεις στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ο ελληνικός λαός να εκφράσει ελεύθερα την αντιπιτηγορία του. Περί αυτού πρόκειται. Mm. Και η Βουλή όφιλε να τοποθετηθεί με ένα ξεκάθαρο τρόπο, όντας και η Κύπρος θύμα εκβιαστικής πολιτικής. Ξέρετε, το πιστόλι στον κρόταφο δεν είναι έκφραση του ΑΚΕ ή άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης. Το πιστόλι στον κρόταφο είναι έκφραση του Προέδρου Αναστασιάδη. Σήμερα οι Ευρωπαίοι δανειστές, στο πλαίσιο της λεγόμενης αλληλεγγύης, βασικής ευρωπαϊκής αρχής, της οποίας επικαλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρωπαϊκή Θεσμή ή η επίσημη,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο όνομα της ελληνικής έχουν βάλει το πιστόλι στον πρόταφο, όχι μόνο στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά στον ελληνικό λαό τώρα. Και του υποβάλλουν ότι θα πρέπει να ψηφίσει ναι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα κάνουν στον ελληνικό λαό τις ζωές του ακόμα πιο μίζερες από αυτές που έχουν επιφέρει με τις πολιτικές του τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό είναι που κάνουν σήμερα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και η Βουλή είχε υποχρέωση να τοποθετηθεί ώστε να καλέσει τους θεσμούς, επαναλαμβάνω, με ένα ήπιο και προσεκτικό τρόπο να αποφύγουν τέτοιες πρακτικές. Πριν να, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Βουλής, το ψήφισμα της Βουλής, είχαμε την παρέμβαση Σούλτς. Ναι, το είπε. Γνωρίζετε τι έχει πει. Ναι, το είπε προηγουμένως και ο κύριος Βαρνάβας. Είπε στους Έλληνες, ψηφίστε ναι. Αφού ψηφίσετε ναι, τότε θα πρέπει να διοριστεί. Καθόρισε ειδικό χάρτη ουσιαστικά. Να διοριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση Τσίπρα. Να απαλλαγούμε από την κυβέρνηση Τσίπρα. Να οριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στη συνέχεια, να έρθει η υπηρεσιακή κυβέρνηση να κλείσει τη συμφωνία. Προφανώς με βάση τους όρους των θεσμών. Και αφού γίνει και αυτό, μετά να πάει σε εκλογές η Ελλάδα. Ναι. Έχει καθορίσει το τι θα γίνει στο εσωτερικό της Ελλάδας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν. Λοιπόν, δεν θέλω. Αυτά βλέπουμε να γίνονται από τους. Ωραία, κάτι βεβαίως, τελευταίο. Θέλω να πω και το εξής, επιτρέψτε μου. Ναι. Υπάρχει κάτι που είναι σημαντικό. Μπροστά στους εκβιασμούς που τίθενται, τα διλήμματα που τίθενται απέναντι στην Ελλάδα από διάφορους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δεν αναφέρομαι στο τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Αναφέρομαι στους θεσμούς. Είχαμε και κάποιες φωνές που διαφοροποιούν σημαντικά το περιβάλλον τρομοκρατίας που επιχειρείται να δημιουργηθεί στην Ελλάδα απέναντι στον ελληνικό λαό. Είχαμε τις δηλώσεις Μοσκοβισσή, το Ευρωπαίο Επίτροπο. Είχαμε τις δηλώσεις Δέντση, ότι η Ελλάδα θα είναι στην Ευρώπη και την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος. Και ότι ό,τι και να συμβεί, θα πρέπει να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση μέχρι να φτάσουμε σε συμφωνία. Ακυρώνοντας εν πωλείς, βλέπουμε μια διαφοροποίηση την προσπάθεια κατά τρομοκράτησης ή ανερώντας ή πλήττοντας την προσπάθεια ορισμένων να τρομοκρατήσουν. Και θέλω, μια και αναφερόμαστε σε αυτά τα ζητήματα, γιατί συνδέονται και με την Κύπρο και ο κύριος Τουρναρίτης τα έχει συνδέσει, να πω το εξής. Την ανεργία δεν τη δημιούργησε το ΑΚΕΛ, όπως είπε ο κύριος Τουρναρίτης. Την ανεργία τη δημιούργησε η καπιταλιστική κρίση, η κρίση του νεοφιλελεύθερου μοντέλου, του οποίου είναι διαπρίσει οι κύριες, οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού, η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως είναι και οι απολογητές του καπιταλισμού. Την ανεργία στην Κύπρο επίσης την έφεραν οι καλύτεροι τραπεζίτες στον κόσμο, όπως τους αποκαλούσαν οι του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και ο τότε καλύτερος κεντρικός τραπεζίτης, που οδήγησαν το τραπεζικό σύστημα στην καταστροφή και μαζί και την οικονομία της Κύπρου στην καταστροφή. Στην εκδίωξη από τις αγορές και βεβαίως σε αναγκαστική προσφυγή σε μηχανισμό στήριξης. Επίσης, επειδή ο κύριος Τουρναρίτης λέει ότι σχίζουν τα μνημόνια, μα ένας λόγος για τον οποίο δεν υιοθέτησαν το ψήφισμα αυτό είναι γιατί ακριβώς ενεργούν ως πυθύνια όργανα της Τρόικας. Επειδή δηλώνουν υποταγή στα μνημόνια. Τώρα αυτοί που υπηρετούν πυθύνια το πρόγραμμα των θεσμών, τα μνημόνια των θεσμών μας λένε ότι τα σχίζουν τα μνημόνια. Αυτοί που είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν τις μνημονιακές πολιτικές και όταν θα τελειώσει τυπικά το πρόγραμμα και το δηλώνουν ως αναγκαίο για την οικονομία να συνεχίσουν να υπηρετούν πυθύνια τις μνημονιακές πολιτικές μας λένε ότι σχίζουν τα μνημόνια. Μάλιστα. Για να σχίσεις τα μνημόνια πρέπει να συγκρουστείς με τις μνημονιακές πολιτικές. Και αυτοί, εάν διαφοροποιούνται από τις μνημονιακές πολιτικές, διαφοροποιούνται μόνο για να προχωρήσουν πιο μπροστά, για να υπερκεράσουν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των μνημονιακών πολιτικών, εφαρμόζοντας μέτρα τα οποία οδηγούσε σε αναδιανομή του πλούτου ακόμα περισσότερο από τους πολλούς στους λίγους, στους έχοντες και κατέχοντες. Όπως έκαναν και με την πρόσφατη εξαγγελία του Πρόεδρου, καταγγείλαμε χθες τη θέση, την επανάληψη, αν θέλετε, της θέσης της αιμονής για ενιαίο συντελεστή σε ό,τι αφορά τη φορολογία ακινήτων, που στην πράξη θα σημαίνει ουσιαστικά μετακίνηση του βάρους από τους λίγους μεγαλοειδιοκτήτες ακινήτων στους πολλούς μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες. Αυτό με το ένα της χιλής. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα και από εβδομάδας να τα πούμε. Επικεντρωνόμαστε στην Ελλάδα όλη αυτή τη εβδομάδα. Είναι αλήθεια και ίσως τις εσωτερικές ειδήσεις τις αφήσαμε λίγο στο πίσω μέρος. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Λουκαίδη. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε την Κυριακή την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και το τι θα ακολουθήσει βέβαια από Δευτέρας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι από το τι έγινε χθες στην Βουλή. Να γρήγορα να διαβάσω τα μηνύματα που έχουν να κάνουν, πραγματικά είναι αρκετά.
να ρωτήσετε, λέει, αν στηρίζουν, να ρωτούσαμε τον κύριο Τορναρίτη, αν στηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση ή την Ελλάδα να απαλλαγεί από τον κύριο Τσίπρα. Άλλος λέει, ρώτα αν κάνουν λάθος που παίρνουν θέση οι Ευρωπαίοι. Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Τορναρίτης, ανάμεσα σε άλλα. Γιατί δεν λέτε καθαρά ότι ο Δησί λέει ναι στα μνημόνια, λέει ο φίλος ο Μακάριος. Να δώσει αυξήσεις στον λαό, λέει άλλος, αφού την ώρα που συζητούσαμε τον κύριο Τορναρίτη και έλεγε ότι τώρα πάμε καλά και εμείς βγαίνουμε από την κρίση. Μας ζουλεύει ο κύριος Τορναρίτης, λέει άλλος. Είναι ντροπή για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Κύριε Τορναρίτη, φτάνει να κάνετε ηθοποιίες. Το κεφάλαιο και η μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πνίγει λαούς και εσείς έχετε το μανιφέστο σας. Παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο Τορναρίτη αν σπούδασε στην Ελλάδα και αν ναι, σημαίνει ότι σπούδασε στην ράση του ελληνικού λαού και πρέπει ο συναγερμός να έχει περισσότερο σεβασμό προς την Ελλάδα. Ρωτάτε τον κύριο Τορναρίτη όταν θα έρθει η σειρά μας να πληρώσουμε, τι θα κάνουμε εμείς, αφού εμείς πληρώνουμε. Είμαστε καλά παιδιά εμείς, έχουμε χρήματα. Τα παίρνουμε από το λαό και τα δίνουμε. Δεν έχετε υπόθεση, κύριε Τορναρίτη, θα τελειώσει η θητεία σας και θα λέτε ότι φταίει ο Χριστόφιας. Πότε επιτέλους θα κυβερνήσετε, μαζί σε άλλη χώρα ο κύριος Τορναρίτης. Αυτός, λέει, παίρνει το μισό του, δεν νιώθει στο πετσί του τις δυσκολίες και τη φτώχεια που περνά ο λαός. Κύριε Βαρνάβα, λέει άλλος, τώρα θα δεις τι πάει να πει μέσα μαζικής εξαπάτησης. Αναφερόταν στην δήλωση που έκανε ο κύριος Βαρνάβα, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του γιατί το ΡΙΚ δεν είπε καμία κουβέντα για το τι έγινε χθες στην Βουλή και σήμερα δεν ασχολείται καθόλου. Ο κύριος Τονανίτης, λέει, μας κοροδεύει σε όλες τις χώρες πήραν θέση, αλλά δυστυχώς στην Κύπρο ο συναγερμός έγινε ο καλύτερος σύμμαχος των Γερμανών και για τους υπόλοιπους αυτό είναι λυπηρό. Ο συναγερμός, λέει, έπραξε το ίδιο όπως έκαναν και πριν 3 χρόνια που κυνηγούσαν την αριστερά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια απαιτεί την παρέμβαση. Αυτό που έκαναν Δίκο και Δύση ήταν ιστορική πολιτική κολοτούμπα, λέει άλλος. Η τακτική που ακολούθησαν επί διακυβέρνησης Χριστόφια ακολουθείται τώρα στον ελληνικό λαό και στον κύριο Τσίπρα. Είναι γι' αυτό που τους ευχαριστούμε, κύριε Τορναρίτη, επειδή βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο. Για το ψήφισμα της Βουλής, λέει ακροατής άλλος, ο κεντρικός παρουσιαστής της πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής του ΡΙΚ σήμερα προσποιεί, το διαβάζοντας την Χαραυγή, ότι δεν είχε ιδέα, λέει, ότι χτες η Βουλή ψήφισε το συγκεκριμένο ψήφισμα. Μπράβο μας. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Είπαμε αρκετά για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι το κύριο θέμα. Είμαστε πολύ λίγες ώρες πριν το άνοιγμα της κάλπης. Τα θέματα παιδείας είναι και αυτά στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, πέραν της συζήτησης που γίνεται στην Βουλή για την πρόταση της κυβέρνησης για αλλαγή στο σύστημα διορισμών. Έχουμε συζητήσεις μετά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, των παγκυπρίων εξετάσεων. Είχε εστιαστεί η προσοχή στο τι έγινε στα νέα ελληνικά, εκεί που φαίνεται ότι πάτωσαν οι μαθητές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω έτσι ως γενικό πλαίσιο, γιατί το θέμα που θα ασχοληθούμε τώρα έχει να κάνει με τις εξετάσεις για τα πανεπιστήμια και θέλω μαζί, νομίζω είναι ενδιαφέρον, να ακούσουμε, θα πάμε στην Λεμεσό. Καταρχήν να καλημερίσω και θα σας πω σε λίγο το γιατί, να καλημερίσω τον κύριο Κυριάκο Παπαβασιλείου, είναι διευθυντής τεχνικής σχολής, τώρα σε ποιαν θα μας πει ο ίδιος ακριβώς. Καλημέρα, κύριε Παπαβασιλείου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Θα πω στους ακροατές ότι τον κύριο Παπαβασιλείου δεν είναι τυχαία που έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε μαζί του, γιατί και χθες έγινα δέχτης τηλεφωνημάτων από διάφορους γονείς στην συγκεκριμένη τεχνική σχολή που θα μας πει ποια είναι ο κύριος Παπαβασιλείου. Έχουν πετύχει πρόσβαση στα πανεπιστήμια 6 στους 10 μαθητές. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, πολύ καλό και το εντάσσω, επαναλαμβάνω, στο ευρύ πλαίσιο που συζητάμε τώρα, επιτυχίες, αποτυχίες, πόσο καλά τα πήγαν τα παιδιά μας και πόσο άσχημα, αυτή η τεχνική έχει διαπρέψει. Να ρωτήσω, σε ποια τεχνική είστε διευθυντής, κύριε Παπαβασιλείου? Μια παρένθεση, κυρία Γεωργίου μου, να πούμε ότι όλες οι τεχνικές έχουν επιδείξουν σπουδαία πράγματα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα το δούμε μετά και με τον κύριο Μαρκάτζη. Απλώς, ναι, θέλω να δούμε λίγο στο σχολείο σας εκεί τι έγινε, το οποίο είναι... Είμαι στη Β' Τεχνική Σχολή Λεμεσού Γρηγόρης Αυξεντίου και εδώ να αναφέρω ότι είναι το μοναδικό σχολείο Κύπρου που φέρει το όνομα του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου και αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για όλους εμάς.
Είναι ένα μικρό σχετικά σχολείο, το οποίο ο αριθμός των μαθητών δεν ξεπερνά τους 300. Για την ακρίβεια, φέτος φίτησαν 280 μαθητές και μαθήτριες στους διάφορους κλάδους. Και να πούμε ότι βρίσκεται δυτικά του παλιού νοσοκομείου Λεμεσού, ένα νοικιστικό τετράγωνο πίσω από την πρώτη τεχνική σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, το όνομα αυτού του Γρηγόρη Αυξεντίου, που νομίζω όλοι ξέρουμε και τιμούμε, ναι, τους αγώνες και τη θυσία του βεβαίως, όλη η Κύπρος τιμά τον συγκεκριμένο ήρωα. Λοιπόν, σε αυτό το σχολείο λοιπόν, με τα σχεδόν 300 παιδιά, έχουμε 6 στους 10 να πετυχαίνουν πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Για πείτε μας έτσι λίγο πώς δεχτήκατε ως σχολείο αυτή την είδηση. Είναι γεγονός ότι νιώθουμε πολύ χαρούμενοι, γιατί από τους 47 διόφοιτους της σχολής μας που είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσβαση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, πέτυχαν θέση κατά την πρόσφατη πρώτη κατανομή, 28. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό επιτυχίας 60%, και αυτό να πω ότι δεν συμβαίνει μόνο φέτος, γιατί ανάλογες επιτυχίες υπάρχουν κάθε χρόνο. Το 2012-2013 το ποσοστό επιτυχίας ήταν 43% και το 2013-2014 ήταν 37%. Αξίζει να αναφέρω επίσης πως οι τελειόφοιτοι μας φέτος ήταν στο σύνολο τους 68, και ανάμεσα σε αυτούς που δεν είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσβαση, συγκαταλέγονται και ορισμένοι από τους άριστους μαθητές μας, μέλη του αγήματος μάλιστα, που προτιμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλες χώρες. Άρα θα μπορούσε αυτό το ποσοστό να ήταν πολύ πιο ψηλό. Ναι. Να μου επιτρέψετε όμως πριν προχωρήσω να πω ένα μεγάλο μπράβο. Συγχαρώ τα παιδιά για αυτήν την μεγάλη όντως επιτυχία και να τους ευχηθώ ανάλογες επιτυχίες και στην συνέχεια. Μας έχουν πραγματικά κάνει περήφανος και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως ας μην επικεντρωθούμε, κυρία Γεωργή, μόνο σε όσους πέτυχαν πρόσβαση, αλλά να συγχαρούμε όλους τους μαθητές και τις μαθητρίες μας για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλα. Και είμαι σίγουρος πως με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει θα πετύχουν όλοι τους δικούς τους στόχους. Ήταν παράληψη μου να μην συγχαρώ και τους συναδέλφους μου, στους οποίους πιστώνεται μεγάλο μέρος. Σίγουρα. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν. Πριν πάμε στα επόμενα, τουλάχιστον σε ποιες σχολές, σίγουρα δεν θα τις πούμε όλες, αλλά πού πέτυχαν πρόσβαση οι μαθητές σας, ποιοι ήταν οι σχολές τους. Κυρία Γεωργίου, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και τους γονείς εντωμεταξύ για δύο λόγους, για την επιτυχία των παιδιών τους αφενός, αλλά και για το ότι είχαν εμπιστευτεί τη μόρφωση των παιδιών τους στην τεχνική εκπαίδευση. Ναι. Γι' αυτό αφορά όλους τους γονείς όλων των παιδιών που φοιτούν στην τεχνική εκπαίδευση. Θα το έλεγα αυτό τώρα σε λίγο, απλώς πείτε μας ποιες που έχουν πετύχει. Παρόλο που θεωρώ όλες τις θέσεις που κατέλαβαν τα παιδιά μας εξίσου τιμητικές, να αναφέρω ενδεικτικά μερικές. Μαθητής μας κατέλαβε την πρώτη από 46 θέσεις στο τμήμα επικοινωνίας και σπουδών διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ. Και να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι αυτή τη θέση την κατέλαβε μαθητής της πρακτικής κατεύθυνσης. Και μάλιστα με βαθμό κατάταξης 19,33. Έτσι, για να τονίσω ότι και οι μαθητές της πρακτικής κατεύθυνσης έχουν τις δικές τους ευκαιρίες. Είχαμε δεύτερη θέση από 4 θέσεις στη σχολή Νικάρο, στο τμήμα Νυχθαμένων. Είχαμε επίσης μια θέση στη σχολή Ευελπίδο. Είχαμε 10η και 11η θέση από 50 θέσεις στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 8η από 35 θέσεις στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του ΤΕΠΑΚ. Είχαμε στο σύνολο 4 θέσεις στο τμήμα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 4 θέσεις στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξίζει όμως να αναφερθεί και ότι στο παρελθόν, πέρσι, πρόπερσι, μαθητές μας πέτυχαν θέσεις στο Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Επίσης στο τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και επίσης μαθήτρια τεχνικής σχολής της Λευκοσίας πέτυχε θέση στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρη ότι κάποιοι τώρα ίσως να σκέφτονται, ρε παιδί μου, γιατί τώρα κάνουν θέμα για αυτό το πράγμα, που σίγουρα σε όλα τα σχολεία κάποιοι έχουν επιτύχει, κάποιοι έχουν αποτύχει. Το θέμα είναι πραγματικά, και όταν εγώ πήρα κάποια τηλεφωνήματα χθες, είχα έτσι στο μυαλό μου, είναι αλήθεια και νομίζω όποιος δεν το παραδέχεται, νομίζω λέει ψέματα, ότι όλο αυτό το διάστημα, τις τελευταίες δεκαετίες, έτσι επικρατεί στα μυαλά αρκετών από εμάς ότι στην τεχνική σχολή πηγαίνουν τα παιδιά τα πιο αδύναμα, κάποιοι λένε και τα άταχτα τα παιδιά, και θεωρούν κάποιοι, επαναλαμβάνω, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι οι τεχνικές είναι υποδιέστερες σε σχέση με τα λύκεια,
τα κανονικά της μέσης εκπαίδευσης. Και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Νομίζω καθημερινά και τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά που φοιτούν στις τεχνικές σχολές μας βάζουν γυαλιά και δείχνουν ότι το επίπεδο δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα σε σχέση με τα άλλα λύκεια. Έτσι, κύριε καθηγητά. Κύριε Γεωργίου μου, νομίζω ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα στον κόσμο ότι οι τεχνικές σχολές δεν είναι μόνο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μυστρίν και κατσαβίδι, αλλά προσφέρουμε πολύπλευρη πρόσφαση στα παιδιά. Και καλό τον κόσμο να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά, να κουβεντιάσουμε, να ακούσουν πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, να ενημερωθούν σφαιρικά για να κάνουν και την πιο σωστή επιλογή για τα παιδιά τους. Και πιστέψτε με, όσοι μας εμπιστευτούν τη μόρφωση των παιδιών τους, είμαι σίγουρος πως δεν θα το μετανιώσουν και στο τέλος θα είναι τρεις ευτυχισμένοι όπως και οι γονείς των σημερινών μας αποφύτων. Όμως, επιτρέψτε μου και κάτι άλλο. Όσον αφορά στην επιτυχία, θέλω να πω το εξής. Ανάλογες επιτυχίες έχουν να επιδείξουν όλες οι τεχνικές σχολές μας. Ξέρω ότι πολλοί από φοιτητές των άλλων σχολών πέτυχαν πρόσβαση και ότι κατέλαβαν επίσης πρώτες θέσεις σε διάφορα τμήματα. Απόδειξη τούτου είναι και η αποψινή εκδήλωση που διοργανώνει η συντονιστική των συνδέσμων γονέων και κηδεμόνων των τεχνικών σχολών στις 7.30 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου θα τιμηθούν οι απόφοιτοι όλων των τεχνικών σχολών που έχουν προτεύξει ή έχουν πετύχει βαθμό κατάταξης πάνω από 18,5. Ενέργεια για την οποία πραγματικά οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τη συντονιστική. Και μάλιστα, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο έντιμος Υπουργός Παιδείας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την όλη πίστη. Πολύ ωραία. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα με τον Διευθυντή Τεχνικής Εκπαίδευσης. Είναι και ο Ηλίας Μαρκάτζης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μαρκάτζη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Μαρκάτζη, να καλημερίσουμε όλη την τεχνική, την οικογένεια της τεχνικής εκπαίδευσης. Να σας αποδεσμεύσω, κύριε Παπαβασιλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Κύριε Μαρκάτζη, καλημέρα. Καλημέρα. Μιλούσαμε με τον Διευθυντή της Τεχνικής στη Λεμεσό, Γρηγόρης Αυξεντίου, λοιπόν, ο κ. Παπαβασιλείου. Μεγάλη επιτυχία για την τεχνική. Το έλεγα τώρα και νομίζω με εσάς είστε ο πλέον αρμόδιος να το συζητήσουμε αυτό. Πραγματικά έχω την εντύπωση ότι κακώς, ίσως εκεί που ακόμη συνεχίζει να επικρατεί αυτή η άποψη ότι οι τεχνικές είναι χαμηλότερο επίπεδου, ότι τα παιδιά εκεί που φοιτούν δεν έχουν ικανότητες, ξέρω εγώ, είναι άταχτοι, είναι πιο. Αυτό μας το αποδεικνύουν στην πράξη ότι έχουμε λάθος αυτοί που σκέφτονται έτσι. Σίγουρα υπάρχει λάθος, υπάρχει ένας μύθος ο οποίος ίσως να είχε ρίσμα πριν από μερικά χρόνια, αλλά πλέον οι τεχνικές σχολές δείχνουν με τα αποτελέσματα τους ότι αποτελούν πολύ ποιοτικά σχολεία. Εγώ λέω πάντα ότι είναι τα πιο ποιοτικά σχολεία στην Κύπρο, γιατί συνδέουν την πράξη με τη θεωρία και βοηθούν τους μαθητές μέσα από την πράξη να αντιληφθούν τη θεωρία και μέσα από τη θεωρία να αντιληφθούν την πράξη, και αυτό να αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης μάθησης. Τα αποτελέσματα, όπως είπατε και εσείς, που βλέπουμε όχι μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο όντως είχε μεγάλη επιτυχία, αλλά και στα υπόλοιπα σχολεία, αποδεικνύουν αυτό που είπα. Μαθητές οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι τα ιδιαίτερα, τα φροντιστήρια, μαθητές οι οποίοι πιθανόν να θεωρούνταν και χαμηλότερου ακαδημαϊκού επίπεδου στο γυμνάσιο, βλέπουμε να παίρνουν βαθμούς 19,5, να παίρνουν πρωτεία και να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο ή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που επιθυμούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Και χωρίς να σημαίνει ότι τους τάχεται πιο εύκολα. Το επίπεδο είναι το ίδιο. Η δυσκολία είναι δυσκολία. Τα θεωρητικά τουλάχιστον μαθήματα έχουν ακριβώς το ίδιο δοκίμιο. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο εύκολο. Είναι καλό τώρα και οι γονείς, κύριε Μαρκάτζη, που ειδικά μετά και τις αλλαγές στα σχολεία, στο πρόγραμμα, στο ορολόγιο πρόγραμμα, που αλλάζουμε τώρα κατευθύνσεις, είναι καλό όλοι να ξέρουμε, οι γονείς που θα πάνε τα παιδιά στο λύκειο, να σκεφτόμαστε ότι έχουμε πολλές επιλογές. Να μην μένουμε μόνο να βλέπουμε σε ποιο λύκειο θα πάω. Είναι και οι τεχνικές σχολές. Πρέπει... είναι τα αθλητικά σχολεία, είναι τα μουσικά σχολεία. Έχει επιλογές ο καθής να διαλέξει. Εγώ λέω πάντα ότι ο κάθε γονιός θα πρέπει να διερευνήσει, θα πρέπει να ρωτήσει, να διασταυρώσει αυτά που ακούει, όποιος και αν του τα λέει,
για να μάθει το καλύτερο για το παιδί του και να βοηθήσει το παιδί του να ακολουθήσει το καλύτερο. Βέβαια, σύμφωνα πάντοτε και με τα ταλέντα, με τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού. Με τον προσανατολισμό που έχει το κάθε παιδί, ναι. Αλλά το να παίρνουμε εκ προημίου ότι το παιδί μου θα πάει αυτόν γιατί έτσι έξερα πριν 20 χρόνια, είναι το μεγαλύτερο λάθος και το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούμε να κάνουμε για το παιδί μας. Σήμερα το πιο σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο, για τον νέο, είναι να έχει μια αξιοπρεπή εργασία που τον ευχαριστεί, που τον γεμίζει. Τούτον είναι ο πρώτος στόχος που πρέπει να έχουν οι νέοι μας. Άρα λοιπόν οι εγωισμοί και οι θεωρίες περί καλύτερων και χειρότερων επαγγελμάτων δεν πρέπει να υπάρχουν. Έτσι είναι. Και νομίζω χρόνο με τον χρόνο όσοι είναι στην τεχνική και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί καταφέρνουν να αλλάξουν νομίζω αυτή τη σκέψη που αλλάζει υπάρχει. Αλλάζει με πολύ γοργούς ρυθμούς, αρκεί να σας πω ότι από πέρσι ξεκίνησε το σύστημα οριοδότησης, γιατί υπάρχει αρκετή ζήτηση για την τεχνική εκπαίδευση, μέχρι που σε κάποιες ειδικότητες, κάποιους κλάδους, δεν έχουμε τις απαιτούμενες θέσεις, δηλαδή η ζήτηση είναι μεγαλύτερη της δυνατότητάς μας σε θέσεις, άρα έχουμε ένα σύστημα οριοδότησης και οι καλύτεροι μαθητές πιάνουν θέση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι από πέρσι και προπέρσι ακόμα και φέτος, οι μαθητές που πιάνουμε στις τεχνικές σχολές είναι πολύ δυνατοί και ακαδημαϊκά και υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η ανάμιξη των πιο αδυνατών και δυνατών μαθητών που φέρνει τα πιο καλά αποτελέσματα. Έτσι. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, κάθε καλό. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και σε όλες, όχι μόνο στις τεχνικές και στα λύκια που έχουν πετύχει, αλλά και στα δικά σας τα παιδιά, ενώ που είναι στην τεχνική εκπαίδευση, όχι μόνο για το ότι έχουν πετύχει καλή θέση και να πάνε να σπουδάσουν. Μας δίνουν και πολλές φορές, σας βλέπουν να κάνετε εκδηλώσεις, να παρουσιάζετε διάφορα, τέλος πάντων, ανακαλύψεις. Τέλος πάντων, που κάνουν τα παιδιά, είτε βέβαια με τα αυτοκίνητα. Σχεδιασμό, ναι, τα πάντα. Ηλιακά αυτοκίνητα. Ηλιακά που αυτοκίνητα. Μας βάζουν γυαλιά οι μικροί και δείχνουν ότι. Η δημιουργικότητα υπάρχει. Φτάνει να την αναδείξεις και να βοηθήσεις τα παιδιά να δείξουν και τη δημιουργικότητα τους και την εξυπνάδα τους. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλή δουλειά να ευχηθούμε και εσείς. Καλή νέα σχολική χρονιά από το Σεπτέμβριο. Κύριε Μαρκάτσιο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Είναι ώρα να ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλπης, κυρίες και κύριοι. Και στο Μιχάλη που προετοιμάζεται, αφού ακολουθήσει αμέσως μετά. Και ξέρεις, τώρα στην κάμερα και με μπερδεύει λίγο. Κάνε ότι δεν υπάρχει, δεν το βλέπεις. Μα δεν μπορώ. Καλημέρα σας. Πες μας τι έγινε χθες. Το ξέρουμε βέβαια, αλλά πες μας. Το τι έγινε χθες. Ο Απόλλωνας έβαλε τις βάσεις πρόκρισης, πήρε αυτό που ήθελε, παρότι αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες, ενώ το άγνωστο, που δεν ήξερε την ομάδα, νίκησε 2-0 και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στον επόμενο γύρω. Η ομάδα της Λεμεσού είχε τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα μέχρι το τέλος και πήρε αυτό που ήθελε, την νίκη με 2 γκολ και νομίζω ότι την Πέμπτη ίσως και με 9 νίκες σφραγίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Τα δύσκολα είναι για τους πράσινους. Είμαι αισιόδοξη ότι αυτό το αποτέλεσμα η Ομόνια θα το ανατρέψει. Φάνηκε αυτό που ο Ανδρέας ο Δημητρίου μου είχε πει τις προηγούμενες μέρες και μέσα από τα προγράμματα στον Άστρα, τα αθλητικά προγράμματα, ότι η Ομόνια δεν είναι 100% έτοιμη και αυτό φάνηκε στον χθεσινό αγώνα. Δυστυχώς από μια στατική φάση δέχθηκε τον γκολ.
Το 1-0 όμως είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ανατρέπεται. Ελπίζω το έχουμε δει και άλλες φορές. Μέσα στο καυτό Γασιπί, την ερχόμενη Πέμπτη, παρουσία χιλιάδων οπαδών, αυτοί οι οποίοι θα δώσουν και την δυναμική στους παίκτες της Ομόνιας. Εκτιμώ ότι θα ανατραπεί και θα περάσει η Ομόνια στον επόμενο γύρο. Αυτή η ομάδα δεν έδειξε και πολλά πράγματα, ενώ η Δυναμό Μπατούμι. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι η Ομόνια θα ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα. Είχε 2-3 ευκαιρίες η Ομόνια, είχε και ένα δοκάρι στην αρχή του αγώνα. Ήταν και λίγο άτυχη με τον Σκέμπρη στο 7. Από το 60 και κάτι δεν είδαμε καλή φάση, δεν είδαμε φάση ουσιαστικά. Η ομάδα της Δυναμό προσπάθησε, αμήνθηκε και κράτησε αυτό το υπέρ της αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι ο Κώστας Καϊέφας δεν ήταν στον πάγκο, ήταν ο κύριος Σεργίου. Θα τα δώσουν όλα οι πράσινοι στον επαναληπτικό. Ό,τι και να πούμε τώρα, το σκορ, το αποτέλεσμα είναι 1-0 υπέρ της Δυναμό. Επαναλαμβάνω, η Ομόνια έχει όλη την δύναμη στην πλευρά της και με τον κόσμο και έχει καλύτερους παίχτες και μπορεί να ανατρέψει αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτά να πάτε σε εφημερίδες, νομίζω. Αυτό που σχολιάστηκε και χθες ήταν με την τόση σιγουριά που κάποιοι είχαν για τους παίχτες που θα ξεκινούσαν το παιχνίδι, όπως η περίπτωση Σιέριταν, ας πούμε. Ο Κώστας Καϊέφας εξέπληξε κάποιος. Μας έχει συνηθίσει αυτό το πράγμα, που το έχει πει και ο Κωνσταντίνος Καμπύλης χθες, ότι εκπλήσει, το έκανε και πέρσι όλη τη χρονιά ο Κώστας Καϊάφας. Δεν έχει σημασία τώρα για να αρχίσουμε να λέμε μα έπρεπε να παίξει εκείνος, μα δεν έπρεπε να βάλει τον άλλο και. Αυτά είναι, δεν σημαίνει τίποτα για μένα κατά την άποψή μου, γιατί εκ των υστέρων πολλά μπορούμε να πούμε. Πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος σήμερα. Θα ξεκινήσουμε την Goal News. Την σκούπισε ο Απόλλωνας άνετη νίκη επί της Σαξάν και πλέον σκέφτεται τον επόμενο αντίπαλο. Η Τρακάη νίκησε 3-0 την Τόρσβαν και πήρε προβάδισμα για την πρόκριση και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η αντίπαλος της ομάδας του Απόλλωνα στο δεύτερο προκριματικό. Σκόραναν οι Πέδρο και Παπουλής, να πούμε, στον Απόλλωνα 33-88. Οι Κιανολευκοί επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Ικανοποιημένος, δήλωσε ο Πέδρο Εμμάνουελ. Η Ομόνια έχασε στη Γεωργία 1-0 από την Δυναμό Μπατούμι και πλέον καλείται να κάνει την ανατροπή στον επαναληπτικό του Γασιπί. Της έβαλε δύσκολα ο τίτλος. Οι Πράσινοι είχαν δοκάρι με τον Σκέμπρη. Οι Γεωργιανοί πέτυχαν τον γκολ της νίκης με τον Καπεντάβα στο 40 λεπτό. Τίποτα δεν τελείωσε. Έχουμε μία εβδομάδα να δουλέψουμε σκληρά και να πάρουμε πρόκριση στο Γασιπί, είπε ο Μιχάλης Σεργίου, που εκτελούσε χρέη προπονητή εχθές. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στη νέα χιλιετία και είμαστε αρκετά χαρούμενοι, είπε από τη μεριά του ο Τσεϊσβίλη. Το παλεύει ο Σταν Φάλκ στην ανόρθωση. Ο Ολλανδός έπεσε κάπως έξω στις προβλέψεις του για το χρονικό σημείο των μεταγραφικών ανακοινώσεων, όμως συνεχίζεται η προσπάθεια στην μεγάλη κυρία. Στόχος της ανόρθωσης είναι να εμφανιστούν νέα πρόσωπα στην πρώτη προπόνηση της Δευτέρας, με τον Καρλάο πάει για άλλα ο Απουέλ. Τα 6 γκολ που δέχθηκε από Έλ σε 2 φιλικά είναι πολλά και η άμυνα του παρουσιάζει και ένα αέρος, γράφει η εφημερίδα. Καρλάο, διάλεξα τον Απόελ γιατί παίζει το ποδόσφαιρο που μου αρέσει και πιστεύω ότι μπορώ να δώσω καλά πράγματα στην ομάδα, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Στίλιτς. Ο Βραζιλιάνος είναι ο δυνατός κρίκος, τα μετώπιστε και με την παρουσία του τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Φιλική ήταν για την ΑΕΚ 2-1 στην Πολωνία από την Βιτορούλ Κωνστάντα. Η ομάδα της Λάρνακας είπε όχι σε πρόταση που δέχθηκε από σύλλογο του εξωτερικού για τον Έστορα Μητίδη. Αυτά έχει εφημερίδα Goal News. Πάμε στη Χαραυγή, Ελπίς. Λοιπόν, στη Χαραυγή. Στο Γασιπί θα είναι διαφορετικά. Η Ομόνια παρά την ήττα που δέχτηκε έχει τις δυνατότητες στον επαναληπτικό να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση. Πήρε αυτό που ήθελε ο Απόλλωνας. Κόπα Αμέρικα με έπαθλο την τρίτη θέση αναμετρούνται Περού και Παραγουάη. Και ο τελικός, Κατρίνα, είναι Χιλή Αργεντινή.
4 ναι, είναι, είναι χιλία Αργεντινή. Ναι, αύριο, αύριο στις 11 το βράδυ το παιχνίδι. Α, καλή ώρα αυτή είναι. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός με το τριφύλι στο στήθος θα αγωνίζεται ο Ράσμους Θελάντερ. Manchester United διακαής πόθος του Χαλ, ο Γερμανός διεθνής ο Μούλερ. Αγία Νάπα, επίσημο ξεκίνημα και αρχή με εργομετρικές εξετάσεις. Μπαράζ δοκιμαστικών στη Νέα Σαλαμίνα. Φτεροπόδαρος ο Ραφαήλ Γιαγκουδάκης. Εκτός πλάνων του Καραγεωργίου ο Κολάνης. Και στην πίσω σελίδα της Χαραυγής, επίσημο φιρμάνι για Ελευθερίου. Ο διεθνής ακραίος αμυντικός ανήκει στην ΑΕΛ μέχρι το 17. Ο Παγδατής παίζει με τον Κοφέν στο Wimbledon σήμερα. Καλή επιτυχία. Μίλαν έκλεισε Αντριάνο και Μπάκα. Μπάσκετ προς Βαρκελόνη ο Βεζένκοφ. Ανανέωσαν τη συνεργασία τους Γασιπή και Ομόνια. Ήρθε της ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό στην Πολωνία και μπήκε στα βάσανα και ο Άρης. Ήρθε στην πρώτη κατηγορία, επανήλθε και θέλει να μείνει. Αυτά από τη Χαραυγή. Πριν πάω στην Sport Day Elpis, να πούμε ότι τόσο η αποστολή της Ομόνιας όσο και η αποστολή του Απόλλωνα έφτασαν, είναι ήδη στην Κύπρο τα ξημερώματα. Φέρτε τον επόμενο, είναι ο τίτλος Sport Day Κύπρου. Την πάτησε η Ομόνια. Φέτος είναι αλλιώς εν ώψη της έναρξης του Ευρωπαϊκού Διπορικού στο ΑΠΟΕΛ. Στην ανόρθωση φουλάρουν για ενίσχυση με ζητούμενο να γίνουν ποιοτικές προσθήκες. Ήταν στο πρώτο φιλικό στην Πολωνία για την ΑΕΚ από την ρουμανική Βιτορούλ Κωνστάντα. Θα γίνει άλλη μια προσπάθεια για να κρατήσουν τον Μπεμπέ στην ΑΕΛ, γράφει η εφημερίδα. Αν και είναι δύσκολα τα πράγματα από τη στιγμή που ο παίχτης δεν δέχεται μείωση στο συμβόλαιό του. Πάμε, κλείνουμε καλύτερα με το γήπεδο του Πολίτη. Άριστα είναι ο τίτλος για τον Απόλλωνα. Σαξάν Απόλλωνας 0-2. Το προβάδισμα στα χαρτιά για τους Γεωργιανούς, το τριφύλι, δύναται να περάσει στον επόμενο γύρο. Δυναμό Μπατούμι Ομόνια 1-0. Το γκολ ο Καπεντάβα έβαλε σε μπελάδες την Ομόνια που δεν βρήκε επιθετικές λύσεις όταν κυνηγούσε το σκορ. Έδειξε όμως ότι είναι η ανώτερη ομάδα και ότι το εισιτήριο της πρόκρισης είναι στα δικά της χέρια, γράφει η εφημερίδα. Στα δικά τους πόδια, θα έλεγα, των ποδοσφαιριστών. Ναι. Έκανε τη ζωή της δύσκολη, γράφει η εφημερίδα. Και στο πιστόφυλλο γήπεδο του Πολίτη, ποδαρικό με ήττα για την ΑΕΚ. Χαστούκι στον Αδάλα από Μπράουν. Ο Τζαμαϊκανός έριξε εκτός Γουίμπλετον τον Ισπανό. Η μεγάλη έκπληξη. Υποβιβάζεται η Κέρκυρα στην Ελλάδα. Η σύγκριση υπέρ της αποβολής της Κέρκυρας από το πρωτάθλημα, αφού θεωρείται ότι έγιναν κάποια η μεταβίβαση μετοχών, τέλος πάντων, στον Θανάση Ίσαρη. Είναι εικονική και το απαγορεύει την άσκηση των δικαιωμάτων από τις μετοχές. Η ΕΠΟ καλείται να αποφασίσει τον υποβιβασμό των ΦΕΑΚΟΝ με τον Λεβαδιακό να βγαίνει κερδισμένος στις υπόθεσεις, αφού σε περίπτωση που η Κέρκυρα υποβιβαστεί τελικά θα είναι η ομάδα που θα πάρει τη θέση της στην Σούπερ Λίγκα. Προς Μπαρτσελόνα ο Βενζέγκοφ, οι Μπλαουκράνα του προσφέρουν τετραετές συμβόλαιο στο μπάσκετ, αυτό για να μην μπερδευτούμε. Πήρε μπρος και ο Άρης πολλά τα νέα πρόσωπα στην ελαφρά ταξιαρχία. Αυτά από το γήπεδο του Πολίτη. Κατερίνα μου, είναι και Sport Time της σημερινής. Καθάρισε ο Απόλλωνας, καμπανάκι Ομόνια. Αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κατερίνα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφ, θέλω γιατρό. Η συνταγή μια έννη. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλει στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Με την Έλπις Γεωργίου. Η εκπομπή είναι μια χορηγία φρεσκάδας από τις φρουταρίες Eurofresh και Bella Fruit. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά από τον παραγωγό στο πιάτο σας. Σε τιμές που θα σας εκπλήξουν.